Μπορεί χθες να ήταν του Αγίου Βαλεντίνου, να ήταν η χαρά της λάκτας, της σοκολάτας και εγώ δεν ξέρω τι. Όμως αυτό το βίντεο εδώ πέρα λίγο εγώ θα σας απογοητεύσω, γιατί σε αυτό το βίντεο θα δείτε τους 5 λόγους που δεν μπορούμε, ρε αδερφέ, να κρατήσουμε το στόμα μας κλειστό. Μέχρι όμως να το καταλάβεις κι εσύ, θέλω να ξέρεις τώρα, εγγραφή, like, subscribe, notification bell, όλα. Οπότε πάμε να αρχίσουμε. Welcome to my channel again. Τι μου κάνετε, πως είσαστε? Τι μου κάνετε, τι θέμα είναι αυτό? Πεινάω και σταματημό δεν έχω. Κοινώς δεν το κλείνω. Όπως βλέπει και στον τίτλο, σήμερα θα σας πω τους 5 λόγους που τους έχω ήδη εφαρμόσει και ξέρω τι μου γίνεται. Τους 5 λόγους που δεν μπορούμε ουσιαστικά να κλείσουμε το στόμα μας. Να βάζουμε φρένο στο στόμα μας, ρε αδερφέ. Πρώτος λόγος που δεν μπορούμε να βάλουμε φρένο στην πείνα μας, πιστεύω ότι είναι η έλλειψη ύπνου. Απορριθμίζει την ορμόνη που είναι υπεύθυνη για τον ύπνο σου. Οπότε, αν δεν έχεις κοιμηθεί καλά από την προηγούμενη μέρα και γενικά αν δεν κοιμάσαι καλά, θες να φας όλο το χωριό. Εγώ το είχα καταλάβει αυτό μια μέρα, μια νύχτα δηλαδή, που δεν κοιμήθηκα καθόλου καλά γιατί είχα φοβερό άγχος. Πήγα στη δουλειά την επόμενη μέρα. Πάλι δεν είχα φάει τίποτα. Είχα πάρει μόνο έναν καφέ. Γιατί μπορώ. Επειδή ήμουνα πάρα πολύ φόκους εκείνη τη φάση, δεν ήθελα να φάω κάτι. Ξαφνικά, εκεί πέρα που ήμουνα και σταμάτησα πλέον να είμαι φόκους αυτό που κάνω, άρχισα να πεινάω πάρα πολύ και ήθελα να φάω πάρα πολύ όλους. Και εκείνη την ώρα ότι είχα μία άστατη πείνα. Οπότε, τι γινότανε, μετά πήγα τέλος πάντων σπίτι, έφαγα το μεσημεριανό μου. Να σου πω την αλήθεια, αισθάνθηκα ότι δεν χόρτενα. Δηλαδή, έτρωγα, αλλά δεν χόρτενα. Δεν έτρωγα τη διπλή ποσότητα, επειδή πείναγα. Απλά δεν χόρτενα. Εσείς δεν ξέρω, το έχετε παρατηρήσει αυτό το πράγμα? Τέλος πάντων, και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Το βράδυ έφαγα διπλά. Και τριπλά, μη σου πω. Και άλλη μέρα που δεν κοιμήθηκα καλά, πάλι το βράδυ έφαγα διπλή ποσότητα. Οπότε καλό θα είναι να κοιμάστε καλά. Γιατί καλέ, ποιος είπε ότι ο ύπνος δεν είναι κάτι καλό? Καλέ, απολαύστε. Καλέ, και τι σας νοιάζει να σας πούνε υπναρούδες και υπναράδες? Άντε καλέ, μια ζωή την έχουμε. Κοιμηθείτε καλέ, απολαύστε το. Δεύτερος λόγος είναι το μάτι και η όσφρηση. Και τι εννοώ? Λοιπόν, πόσες φορές έχετε περάσει από αρτοπείο, φούρνους, βλέπετε σφολιατό ήδη και λες, μάνα μου, τώρα θα πάω να πάρω? Πόσες φορές έχετε περάσει από σουφλατζίδικο βράδυ και λέτε, δεν γίνεται, δεν γίνεται, θα πάω να πάρω? Όμως αυτός ο λόγος σας κάνει πιο δυναμικούς χαρακτήρες και πιο πειθαρχημένους χαρακτήρες. Τι εννοώ? Αν θέλεις, ρε παιδί μου, να περάσεις από εκείνο τον δρόμο, εστάνταρ υπάρχει κάποιο απέναντι πεζοδρόμιο, ρε αδερφέ. Πήγαινε απέναντι, πρέπει να περάσεις από το συγκεκριμένο το μαγαζί, να σου έρθει η όσφρηση τόιν και να βλέπεις τα σουβλιστά να γυρίζουν. Όχι, φιλενάδα, πέρασε απέναντι και να δεις τι ωραία που θα νιώθεις. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Καλό θα είναι μέσα στο σπίτι να μην υπάρχουν μπιγκλιδιπίδια, αρτοπαρασκευάσματα, σφολιατό ειδή. Καλό θα είναι να μην παραγγέλνεις σουβλάκια και ουσιαστικά να μην υπάρχει τίποτα στο σπίτι. Εγώ όσες φορές είχα στο σπίτι μου μπιγκλιδιπιδόνια και κάκια, σφολιατό ειδή από πάρτι, τα Χριστούγεννα που πέρασε, δεν το ξεχνάω εγώ αυτό το πράγμα, με τα τραπέζια που τρώγαμε για 2 εβδομάδες και έρχονται και τα γενέθλια τώρα των παιδιών μου, Γιούρια! Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι καλό θα είναι μέσα στο σπίτι, επειδή λένε ότι καλό θα είναι ότι χορταίνουμε πρώτα από το μάτι και μετά. Δεν είναι πάρα πολύ καλό αυτό τελικά, γιατί ό,τι βλέπεις και γενικά όταν γεμίζει το μάτι σου, θέλεις να τρως, να τρως, να τρως και δεν σταματάς. Οπότε καλό θα είναι να μην υπάρχουν μπιγκλιδιπιδόνια. Να μην υπάρχουν μπιγκλιδιπιδόνια εδώ μέσα, γιατί όσο υπάρχουν τόσο γυρνάς εσύ. Και καλό θα είναι αυτά τα πολλά να τα σταματήσετε. Επί να πειθαρχείς τους πειρασμούς. Το περιβάλλον σου ή θα σε φέρει πιο κοντά σε αυτούς τους πειρασμούς ή το περιβάλλον σου θα σε διώξει. Οπότε, φιλενάδα, πρέπει να μάθεις πειθαρχία, να αυτοσυγκρατήσεις και γενικά αυτός ο λόγος σου είπα και στην αρχή ότι σε κάνει πιο δυναμικό χαρακτήρα. Τρίτος λόγος είναι να τρώτε αργά. Όσο πιο αργά καταναλώνετε την τροφή σας, τόσο καλύτερα. Γιατί άμα τρώτε γρήγορα, ο εγκέφαλος δεν το καταλαβαίνει όλο αυτό και λέει τώρα, χόρτασα, δεν χόρτασα, μωρά, άντεξε να ξαναφάω. Η καλύτερη ώρα για να τρώτε ουσιαστικά είναι 15 με 20 λεπτά. Νομίζω ότι όταν τρώτε αργά, τρώτε καλύτερα, δηλαδή είσαστε πιο πλήρεις και δεν αγχώνεστε. Το φαΐ, μην ξεχνάς, είναι ιερή ώρα, οπότε απόλαυσέ το, βρε.
Ένας λόγος πιστεύω ότι είναι το νερό. Πόσο φυδατωμένος και πόσο ενυδατωμένος νιώθεις. Λοιπόν, σε αυτό το λόγο ουσιαστικά, λίγο έτσι υπάρχει ένα game μεταξύ εσού και τα λοιπά. Τι εννοώ. Λοιπόν, αλήθεια, την ώρα που νιώθεις ότι πεινάς, μήπως διψάς βρε αδερφέ, μήπως πας στην κουζίνα και ψάχνεις να τσιμπήσεις λίγο ψωμάκι, μήπως ανοίξεις τη βρύση και να καταναλώσεις 2 ποτήρια νερό έτσι φινακωτά. Λέω τώρα εγώ, μήπως ανοίγεις το ψυγείο το καλοκαίρι και βλέπεις τα τρόφιμα μένα σου κάνε, φάε με, όχι όμως, άρπαξε ένα μπουκάλι νερό. Πιες λοιπόν το νεράκι σου, το νερό που θα καταναλώσεις, συνήθως θα καταλάβεις ρε παιδί μου, όντως πίναγα, δίψαγα, θα σε καθησυχάσει. Πέμπτος λόγος πιστεύω ότι είναι το στρες. Το τελευταίο καιρό νιώθεις λίγο έντονα συναισθηματικά, μήπως έχεις λίγο στρες από τη δουλειά σου, γενικά λίγο το περιβάλλον σου κάπως είναι, μήπως έχεις φάει λίγο απογοήτευση από κάτι. Καλό θα είναι λίγο να καταλαγιάσεις λίγο τα συναισθήματά σου. Καταλαβαίνω ότι όταν υπάρχει στρες, σωτηρία δεν υπάρχει στο φαγητό και δυστυχώς εκεί πέρα δεν μπορούμε να σταματήσουμε και να το ράψουμε. Πάλι κάτι θα γίνει, δεν υπάρχει δηλαδή. Να σας πω την αλήθεια, εγώ όταν στεναχωριέμαι, μου κλείνει το στομάχι για έναν περίεργο λόγο. Δεν το έχω ζήσει, να σας πω την αλήθεια, ότι αν έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ θα πάω να ξεσπάσω εκεί πέρα. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτός ο λόγος είναι λίγο κάπως. Οπότε εγώ σας συμβουλή σας δίνω να καταγλαγιάσετε λίγο τα συναισθήματά σας. Πόσες φορές έχω πει να κλείνουμε τα κινητά όταν κάνουμε το βίντεο. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι, το κατανοώ, αλλά θέλει ουσιαστικά να καταλαγιάσεις λίγο τα συναισθήματά σου. Οπότε, αγαπούλες μου, αυτοί ήταν οι 5 λόγοι που δεν μπορείς να βάλεις φρένο στην πείνα σου. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, να με ακολουθείτε στα social media και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper, φιλάκια πολλά! Α, και μην ξεχνάς, όχι σφόλια το είδη και σουβλάκια! Τέλος!